Είναι κρύο το γάλα, θα ξεκινήσουμε μαζί, θα κάνουμε όλη τη συνταγή μαζί. Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο, Φέη, να θυμίσεις και εσύ, γιατί βάζουμε πάντα ζάχαρη μέσα στο γάλα το βράζουμε, θυμάσαι? Ναι. Ναι. Βάζουμε ζάχαρη λοιπόν, ναι, γιατί εάν τη βάλεις μετά θα μείνει, θα ανεβεί πάνω και δεν θα λιώσει. Όχι. Ωραία θυμάσαι. Λοιπόν, κανόνας. Όποτε κάνουμε κρέμες, έχετε δει ότι μισή ζάχαρη βάζουμε στους κρόκους και μισή ζάχαρη βάζουμε στο γάλα. Στη συνταγή τη δικιά μας... ζάχαρη μέσα στον κρόκο τον τον αποστηρώνει. Τον αποστηρώνει, άμα δεν ανακατέψουμε γρήγορα, τον κάνει ομελέτα. Αλλά σε αυτή τη συνταγή δεν θα βάλω, γιατί τους κρόκους θα τους βάλω στο τέλος. Η ζάχαρη είναι απαραίτητη να μπαίνει στο γάλα, τον βράζει στο γάλα, γιατί μπορούσαμε να τη βάλουμε μετά μαζί με τα αλεύρι. Γιατί? Γιατί η ζάχαρη κάθεται κάτω-κάτω στον πάτο της κατσαρόλας. Κάθεται. Προστατεύει το γάλα και το γάλα δεν πιάνει κρούστα. Όταν βράζει το γάλα, αυτό που γίνεται όλες τις φορές είναι ότι γυρνάμε την κατσαρόλα να δούμε κάτω-κάτω ότι έχει πιάσει. Αλλά όχι, ρε. Ναι. Και να βρίζουμε και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί μύρισε το γάλα. Η ζάχαρη έρχεται και προστατεύει. Δηλαδή θα βράσει το γάλα, αλλά η ζάχαρη δεν θα έχει λιώσει και θα προστατεύει το γάλα για να μην μαυρίσει. Το θυμάσαι? Άρα η ζάχαρη τώρα έχει κάτσει. Κάτω. Είναι κάτω στον πάτο. Και άμα προστατεύει γυρίσω... το γάλα. Γιατί... άμα το γυρίσω λίγο από εδώ θα δεις ότι έχει απλώσει τελείως κάτι. Το βλέπεις? Δεν θα λιώσει. Όχι. Προστατεύει... δεν θα γίνει ένα. Όχι. Με το που ανακατέψουμε, τότε θα λιώσει. Γι' αυτό άρα είπα... δεν ανακατεύουμε. Να ανακατεύουμε. Περιμένουμε να βράσει το γάλα. Λοιπόν, και πάμε. Παίρνουμε ένα άλλο σκεύος και ρίχνουμε. Ψέματα, έκανα ένα μικρό λάθος. Θα κρατήσετε τα 500 γραμμάρια από το γάλα. Συγγνώμη, κάτι που δεν έγινε. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι κακό. Λοιπόν, θα κρατήσουμε λίγο από το γάλα στην άκρη. Κρύο. Εντάξει. Από το λίτρο. Από το λίτρο. Το μισό λίτρο περίπου να κρατήσετε εκεί πέρα. Δεν είναι ανάγκη να μετρήσετε. Ωραία. Περίπου με το μάτι το μισό λίτρο. Θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι και το corn flour. Bon. Τώρα να εξηγήσω γιατί έχω βάλει και αλεύρι και corn flour. Λοιπόν, το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Εδώ πέρα θα ρίξεις πολύ καλό ανακάτεμα. Θέλω ανακάτεμα. Θα ρίξω και τις βανίλιες μέσα. Τέσσερις βανίλιες. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σας εξηγήσω γιατί έχω βάλει και corn flour και αλεύρι. Όταν κάνουμε κρέμες, μπορούμε να τις δέσουμε και με corn flour και με αλεύρι. Αλλά δεν είναι τελείως διαφορετικά. Όταν δένουμε μία κρέμα με corn flour, φίλε Στέλιο, για να ξέρεις, γίνεται πολύ απαλή, αλλά στο τέλος κάνει. Καταλάβες, κάνει έτσι μπραμπ και πέφτει. Όταν κάνουμε κρέμα με αλεύρι, αυτό που γίνεται είναι να γίνεται πάρα πολύ σφιχτή και όταν την κόβουμε, έχεις πετύχει που τρως κάποιες φορές γαλακτομπούρεκα και είναι πάρα πολύ σφιχτό μέσα κτλ. Είναι αυτό, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Οπότε χώρισα στη μέση μισό corn flour, μισό αλεύρι για να πάρω τις ιδιότητες και από τα δύο. Θέλω να είναι αεράτη και θέλω να είναι και σφιχτή. Κατάλαβες? Mm-hmm. Οπότε, ανακατεύουμε πολύ καλά εδώ πέρα το αλεύρι. Το corn flour, τις βανίλες και το γάλα. Και το γάλα και το ξύσμα. Α, το μυστικό που έχω βάλει εγώ, το διαφορετικό στο μινφέρι το δικό μας, είναι έβαλα ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ωραίο, το καταλαβαίνεις λίγο έτσι απαλά στη γεύση. Από δύο. Εγώ ναι, το κατάλαβα το δοκιμάσιο. Ναι, εσείς μπορείτε να βάλετε κάποια άλλη γεύση. Μπορείς ξύσμα να βάλεις ένα ιδιαίτερο ποτό άμα έχεις σπίτι, μπορείς να βάλεις ένα λεμοντσέλο. Εγώ θα βάζα και βάλεις... φράουλα και θα βάζα και φράουλες μέσα στο μινφέρι. Θα γινόταν άλλο πράγμα. Μπορούσε να το κάνεις, αλλά δεν θα γινόταν. Ξέρεις, είπαμε να το κάνουμε την κλασική συνταγή τώρα και να είμαστε σίγουροι ότι θα την κάνουν όλοι. Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι εδώ πέρα έχουμε βάλει βανίλιες και πορτοκάλι. Κλασικό συνδυασμό, πάει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να βάλετε λεμόνι, lime, ένα ποτό χαρακτηριστικό όπως είπα πριν, λεμοντσέλο ή ένα αμαρέτο ή ένα. Ούζο μπορείς να βάλεις, αλλά πολύ λίγο γιατί θα μυρίσει όλο το γλυκό. Λοιπόν, και απαραίτητο. Να ανακατέψουμε τόσο καλά. Για να μην σβολιάσει. Για να σπάσουν όλοι οι σβόλοι που έχει εδώ μέσα. Άμα δεν σπάσουν οι σβόλοι εδώ μέσα, δεν θα σπάσουν ούτε και μέσα στην κρέμα μας μετά. Έχω να σε δω πόσο καιρό, Βίκυ. Πού είσαι, πώς πάει? Όμορφη, δεν είναι? Ναι, σήμερα είναι. Βικάρα μου, είσαι καλημέρα. Λοιπόν. Και πάμε. Όσο θα περιμένουμε να βράσει το γάλα, πάμε να ετοιμάσουμε να δείξουμε πώς ετοιμάζονται οι σφολιάτες. Λοιπόν, άστε αυτό στην άκρη. Τα υλικά μας είναι όλα εδώ για την πατησέρι. Και πάμε να δείξουμε πώς γίνονται οι σφολιάτες.